Το δικαίωμα σου το πω. Καλά στο μπουμπούκο. Θα μου κάνεις και κριτική τώρα. Θα μου κάνεις και κριτική. Έμε με σκοτώ πάρα πολύ. Μετά την καταιγίδα ακολουθεί πάντοτε η μπουνάτσα. Να πάρετε όλο το κομμάτι σας. Χρόνια πολλά και του χρόνου. Ευχαριστούμε πολύ. Χρόνια πολλά. Πολύ χρόνο να ζήσετε. Πάντα επιτυχίες. Ο Άδωνης Γεωργιάδης χαλαρώνει κόβοντας βασιλόπιτες και ο Γιώργος Παπαδάκης γιορτάζει χαλαρός τα γενέθλιά του, χαμογελώντας γλυκά στη σταματίνα τσιμτσιλή και σβήνοντας περιχαρής το κεράκι του. Happy birthday, Mr. President. Δεν μπορώ να φάω εσένα την ιδούτα. Ευκαιρία να σχολιάσουμε πως κόντεψε να γίνει χαλαρά γης Μαδιάμ στη συνάντηση των δύο ανδρών. Κοίταξε, κι εγώ είμαι λίγο εκρηκτικός τύπος ορισμένες φορές. Δεν μπορώ να το αρνηθώ. Αλλά από την άλλη, έχω αποφασίσει να πολεμήσω το λαϊκισμό όσο γίνεται περισσότερο. Είμαι μισθό πάρα πολύ. Εσύ έχει δικαίωμα να μου κάνει. Έχει δικαίωμα να μου κάνει. Έχει δικαίωμα να μου κάνει εσύ κριτική για το πώς θα κάνω τη δουλειά μου δημοσιογραφικά. Δεν εκνευρίστηκε ο κύριος Παπαδάκης, εσείς εκνευριστήκατε. Δεν εκνευριστήκα καθόλου. Έφυγα διότι θεώρησα ότι αυτό που είπε ήταν πάρα πολύ προσβλητικό. Ευτυχώς το κατάλαβε και ο ίδιος. Όπως λέτε, μου ζήτησε συγγνώμη. Με τον κύριο Παπαδάκη είμαστε πολλά χρόνια φίλοι και δεν νομίζω μια κακιά στιγμή θα έπρεπε να υπάρχει. Να σταθεί εμπόδιο στην καλή μας φίλη. Έτσι λέει η φίλη. Πρώτα βροντούν και μπουμπουνίζουν και έπειτα τα χαμόγελα στα χείλη τους ανθίζουν. Αυτό το μπουμπούκο σας έχει στιγματίσει λίγο. Εμένα καθόλου. Έχει συναχωρήσει πάρα πολύ την ευγενία. Εμένα δεν με ενοχλεί. Ναι. Το θεωρώ δε και μεγάλο θέμα υποκρισίας. Δηλαδή δεν έχει κανένα υποκριστικό από την φιλενάδα του, από τη γυναίκα του και έχουν μόνο σε μένα υποκριστικό. Σωστό αυτό. Έρωτας και υποκοριστικά πηγαίνουν αντάμα και έχουν τα γλυκόλογα πολύ ευρία γκάμα. Ο κ. Γεωργιάδης δεν θέλω να πάρει τίποτα πίσω από όλα αυτά που είπε, ούτε εγώ θα πάρω τίποτα πίσω από όλα αυτά που είπα, εκτός από τον μπουμπούκο. Το οποίο θεωρώ ότι ήταν ένας χαρακτηρισμός ο οποίος δεν συνάδει με αντιπαράθεση ούτε ιδεολογική ούτε δημοσιογραφική. Τι απαντά όμως ο Άδωνης σε όσους, όπως ο δημοσιογράφος Κοσμάς Βίδος, τον κατηγορούν ότι οι καυγάδες στους οποίους συμμετέχει είναι στημένοι για λόγους τηλεθέασης. Και δεν έχω υπάρξει ποτέ μέλος στημένο καυγά. Έχω συμμετάσχει σε πάρα πολλούς καυγάδες, αλλά που δεν ήταν στημένοι. Παρά τα αυτά, ο κύριος Βίδος μπορεί να έχει την ελευθερία της γνώμης του, ζούμε σε δημοκρατία, γράφει ο καθένας ό,τι θέλει. Ο καθένας στο μετερίζει του, κυρίες και κύριοι. Άλλος γράφει κριτική, κι άλλος προσωπικότητα έχει εκρηκτική.